Ήταν όμως βέβαιο ότι δεν θα πάει πουθενά, γιατί έκανε το λάθος ο κύριος Παπανδρέου, και είναι προσωπική ευθύνη, να αναθέσει αυτά τα θέματα σε έναν μόνο άνθρωπο, τον κύριο Παπακοσταντίνου. Εκείνος υπέγραφε, εκείνος αποφάσιζε, εκείνος μιλάει στο Eurogroup, δεν συμβουλεύεται κανέναν. Δηλαδή, ο Κολοκοτρώνης και ο Βενιζέλος, ο Ελευθέριος να ήταν μαζί, θα έδιναν κάπου λόγο. Είμαστε ένα χρόνο τώρα στα χέρια ενός και μόνο ανθρώπου. Δεν θέλω να τον μειώσω, θεωρώ όμως ότι δεν μπορούσε να σηκώσει το βάρος της χώρας. Και αυτή τη στιγμή, φυσικά, οι βουλευτές βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτή την τρομερή πραγματικότητα. Ότι παραιτήθηκαν τις ψήφους τους. Η κυρία Βάσο Παπανδρέου είπε τον περασμένο. Πέρσι το Μάιο, ότι δεν χρειάζεται να μας φέρνετε εδώ να συζητάμε τίποτα. Οι δανειακές συμβάσεις υπογράφονται απευθείας από τον κύριο Παπακοσταντίνου. Γίνανε λάθη τρομερά. Στις 11 Μαρτίου παρθήκαν αποφάσεις για τις οποίες τριαμβολόγησε και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Παπακοσταντίνου, και αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος αποφάσεις και γι' αυτό μας υποβαθμίζουν. Σήμερα τα spread φτάνουν, αγγίζουν τις 1.500 μονάδες βάσης. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά μπορεί οι μούτζες. Το λέω έτσι κοινικά, να θύμισαν σε κάποιους βουλευτές το ρόλο τους. Μέχρι τώρα όμως ψήφιζαν ό,τι τους πήγαινε ένας μόνο άνθρωπος. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι, δεν μπορεί όμως να αποφασίζει ένας για ολόκληρη τη χώρα. Και εδώ φτάσαμε πράγματι στα βράχια. Εντάξει, τώρα κύριε Βούλτεψη, βεβαίως δεν είναι μόνο ευθύνη του κύριου Παπακοσταντίνου. Δηλαδή, αν όχι, του Πρωθυπουργού είναι. Του Πρωθυπουργού είναι. Ήταν μια κυβερνητική απόφαση. Ναι, ήταν μια απόφαση, αποφάσεις μάλλον που έβγαιναν από υπουργικά συμβούλια. Να δεν το ανέθεσε, χωρίς αμφιβολία. Κανέναν υπουργό μέχρι στιγμής να παραιτείται και να λέει ότι διαφωνεί. Ακριβώς, έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη και οι υπουργοί που μένουν μέσα στην κυβέρνηση. Γιατί θα ήταν πολύ εύκολο, κύριο Παπακοσταντίνου, όπως κάθε υπουργό οικονομικών, είναι αναλώσιμο. Σε αυτή τη χώρα. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ είναι μια συνολική κυβερνητική πολιτική. Θα διαφωνήσω πολύ σε κάτι είναι που είπατε. Συνολική κυβερνητική πολιτική. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι ο κάθε ένας υπουργός ήξερε τι θα συζητάει στο Eurogroup και τι θα αποφασίζει. Δεν νομίζω. Λέτε, νομίζω ότι δύο άνθρωποι, ο Παπακοσταντίνου και ο Παπανδρέου. Αν κάτι είχε αυτή η κυβέρνηση, είναι πάρα πολλές συσκέψεις και υπουργικά συμβούλια που έχει κάνει. Ευθύνη έχουν. Λοιπόν, και ένα δεύτερο θέλω να σας πω, ότι σήμερα ανακοινώθηκε ότι από αυτή την επιμήκυνση, την απόφαση τη 10η Μαρτίου. Αυτό είναι του Παπακοσταντίνου λογαριασμό. Δεν τον πιστεύω. Εντάξει. Όχι, δεν, δεν έχω φτάσει στο σημείο να αφισβητώ επίσημες ανακοινώσεις. Σήμερα βρήκε να βάλει το υπερόπλο ο Παπακοσταντίνου. Αν έχετε κάποιο διαφορετικό νούμερο, να το ακούσω με χαρά. Εγώ ξέρετε τι ξέρω, να σας πω τι ξέρω. Μισό λεπτό. 800 εκατομμύρια το χρόνο. Ούτε, αν μειώθηκαν τα επιτόκια. Αν. Εντάξει, δεν ξέρω αν σας πείθει ή δεν σας πείθει. Εγώ δεν έχω νούμερο να αντιτάξω. Δεν έχω κάτι δικό μου, εκτός αν έχετε εσείς. Γιατί βεβαίως οι αλχημιστές. Αν τα 800 εκατομμύρια το χρόνο είναι πραγματικότητα, μη μηδενίζουμε την απόφαση. Ναι. Ήταν μια σημαντική απόφαση για τη χώρα. Όχι για τον Παπακοσταντίνου, για τη χώρα. Μόνο που πιστεύω ότι στο τέλος θα πληρώσουμε περισσότερα. Διότι όταν πρέπει ένα χρέος να το αποπληρώσει τα 3 χρόνια και το πα στα 7,5, ναι, έστω και με μειωμένο κατά χρόνια, μία μονάδα. Αν αυτά τα 3 χρόνια είναι περισσότερα. Είναι τα πιο δύσκολα. Αυτά τα 3 χρόνια είναι τα πιο δύσκολα, φτάσει, τώρα τα χρειάζεται. Είναι ψέμα, ψέμα. Εδώ δεν που το έχουμε πιστεύω φτάσει, εγώ κυρία Βούλτεψη, το σίγουρο είναι ότι η οικονομική πολιτική. Ας δώσει πίσω τη συντάξη. Δεν πείθει την. Ένα μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Σίγουρα, ναι. Σήμερα είχαμε τη βόμβα του κυρίου Λιάννη. Λίγο αργά, βέβαια. Ο κύριος Λιάννης, θυμίζω, σε ανύποπτο χρόνο είχε μιλήσει στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον οποίο να ευχηθούμε περιστατικά. Διότι, περαστικά, διότι αντιμετωπίζει μια ελαφρά ίωση. Λοιπόν, είχε μιλήσει σε ανύποπτο χρόνο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άλτερ, τον Νίκο Χατζηνικολάου, και είχε εκφράσει τον έντονο προβληματισμό του και για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση και για τα δικά του τα επόμενα βήματα. Φαίνεται ότι στο Μέγαρο Μαξίμου δεν είχαν μετρήσει ιδιαίτερα αυτόν τον προβληματισμό. Ναι, θα αλλά τώρα ακούν τα στρατιωτάκια, πρέπει οι να έχουν και αυτές ευθύνες. Έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε περισσότερο από ποτέ κοντά στο ενδεχόμενο της πρώην προσφυγής της κάλπης. Πάμε να προχωρήσουμε στο ρεπορτάζ. Αποκλεισμό της Βουλής σχεδιάζουν αύριο οι αγανακτισμένοι πολίτες με ανθρώπινη αλυσίδα αλλά και με αυτοκίνητα. Ήδη έχουν δώσει ραντεβού στις 7 το πρωί, ενώ η αστυνομία απαντά με έκτακτα μέτρα που έχουν στόχο να εξασφαλίσουν την ομαλή προσέλευση των βουλευτών στο Κοινοβούλιο. Σε χήμαρο αναμένεται να μετατραπεί αύριο το ποτάμι της αγανάκτησης μπροστά από τη Βουλή. Οι αγανακτισμένοι αλλάζουν την ώρα του ραντεβού τους και αντί για το απόγευμα θα συναντηθούν στις 7 το πρωί σε 3 σημεία κλειδιά, τη Βουλή, το Παναθηναϊκό Στάδιο και το Μετρό του Ευαγγελισμού. Σκοπός τους είναι να αποκλείσουν το Κοινοβούλιο εν ώψη της ψήφισης του μεσοπρόθεσμου σχεδίου. Τιμωρία τους να σηκώθουν να φύγουν.
Οι αγανακτισμένοι είναι αποφασισμένοι να αποκλείσουν τους βουλευτές, δημιουργώντας μια ανθρώπινη αλυσίδα που θα ακολουθήσει το διάγραμμα των οδών Ριζάρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Ζάπιο, Λεωφόρος Αμαλίας, Πλατεία Συντάγματος, Κριεζότου, Καναρί, Πατριάρχου Ιακήμ, Πλουτάρχου και Πολεμικό Μουσείο. Με ψήφισμα που δημοσίευσαν στο Facebook, καλούν τον κόσμο να δώσει δυναμικό παρόν. Τώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει το μεσοπρόθεσμο, περικυκλώνουμε τη Βουλή. Μαζευόμαστε και μένουμε στο Σύνταγμα. Είδες εσύ κανένα κορίτσι μου να μπει στη φυλακή? Αν δεν έχεις να πληρώσεις τη ΔΕΗ στο ΟΤΕ 100 ευρώ, να δεις τι ώρα που θα σε πάνε στη φυλακή. Αυτοί εδώ όμως οι κύριοι έχουν τα εκατομμύρια, έχουν τα κότερα, έχουν το ένα, έχουν το άλλο. Και τίποτα. Αποκλεισμό της Βουλής οργανώνουν οι αγανακτισμένοι και με αυτοκίνητα. Το ραντεβού τους είναι για τις 7:45 το πρωί στο πάρκινγκ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ενώ στη συνέχεια θα παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους περιμετρικά του Κοινοβουλίου, λειτουργώντας ως φυσικό εμπόδιο για την είσοδο ή την έξοδο των βουλευτών. Κάθε μέρα πρωί και απόγευμα έρχομαι. Να φύγουν αυτοί, να ξεκουμπιστούν. Στο ψήφισμά τους, οι αγανακτισμένοι αναφέρουν ακόμη τη συμμετοχή τους στην αυριανή 24ωρη πανελλαδική απεργία. Ενώ καλούν τους καλλιτέχνες να πλαισιώσουν την κινητοποίηση, κατεβαίνοντας τους δρόμους και δίνοντας το δικό τους χρώμα. Στηρίζουμε με κάθε τρόπο τη γενική απεργία και διαδηλώνουμε ειρηνικά. Στις 15 Ιουνίου δεν εργαζόμαστε και δεν καταναλώνουμε. Από την πλευρά της, η τροχιά παίρνει έκτακτα μέτρα, κλείνοντας σταδιακά από τις 7 το πρωί τους δρόμους που οδηγούν στο κέντρο της Αθήνας, ενώ τροποποιήσεις θα γίνουν στα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Πάμε να καλησπερίσουμε κοντά μας και τον κύριο Νίκο Φωτόπουλο, τον πρόεδρο της Γενόπ ΔΕΗ. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Πριν ακούσω το σχόλιο σας και για τις τελευταίες ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις με φόντο το μεσοπρόθεσμο και τις αντιδράσεις που καταγράφονται, θέλω να ζητήσω τις πληροφορίες του Χρήστου Κόνστα για το τι μπορεί να περιμένουμε σε επίπεδο αλλαγών της τελευταίας στιγμής, Χρήστο. Όσον αφορά το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε αλλαγές και φοβάμαι ότι αυτό το πρόγραμμα που συμφωνήθηκε και συζητείται πια και σε επίπεδο συνόδου κορυφής κτλ. Έχει πολύ λίγα περιθώρια αλλαγών, ποσοτικά περιθώρια αλλαγών. Από εκεί και πέρα γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχω την αίσθηση με όλα αυτά που ακούω τόση ώρα ότι δεν έχουμε καταλάβει πόσο τραγικά δύσκολη είναι η κατάσταση της χώρας μας. Η υποβάθμισή μας στην κατηγορία σκουπιδιού από τη Standard & Poor's δεν έχει υποβαθμίσει μόνο τον τρόπο που δανείζονται οι τράπεζες ή τον τρόπο που δανείζει το δημόσιο. Έχει μειώσει την αξιοπιστία του αντισυμβαλλομένου. Καμία ελληνική επιχείρηση, κανένα φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα σήμερα δεν έχει πρόσωπο στο εξωτερικό. Είμαστε εντελώς αναξιόπιστοι. Αυτή τη στάμπα μας έβαλε η Standard & Poor's και οι άλλοι οίκοι αξιολόγησης. Και για να αλλάξουμε αυτό το σκηνικό, πρέπει επιτέλους να κάνουμε αυτά που υποσχεθήκαμε. Αυτά που τόσα χρόνια διάφορες κυβερνήσεις λένε και πρέπει να τα υλοποιήσουμε. Τώρα, μέσα σε αυτό έχει οπωσδήποτε τις θυσίες και ορισμένων κεκτημένων. Με βλέπει ο κύριος Φωτόπουλος με ένα άγριο βλέμμα, το καταλαβαίνω. Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, δεν είναι, δεν είναι προσωπικές οι αιχμές, αλλά δεν είναι δυνατό να πιστέψω ότι θα σταματήσει η χώρα να κινείται επειδή ο κύριος Φωτόπουλος θέλει να παραμείνει δημόσιος υπάλληλος. Δεν είναι αυτό το θέμα που σήμερα συζητάμε. Ο κύριος Αθανασιάδης δεν τολμά να κοιτάξει τα μάτια τον κύριο Φωτόπουλο και προτιμά να σηκωθεί να φύγει. Ο κύριος Λιάνης δεν σηκώνει το βάρος των ευθυνών του και σηκώνεται και φεύγει. Η κατάσταση δυστυχώς δείχνει ότι κάποιοι ακόμα και σήμερα δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει στάση πληρωμών. Τι θα ζήσουμε. Φωνάζουμε, τα λέμε. Τα λένε και από το εξωτερικό, τα λένε όλοι. Αλλά πρέπει να το ζήσουμε, φοβάμαι. Καλά, Χρήστο μου, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνήσουν όλοι. Και επίσης, είναι ένδυμη στάση όταν κάποιος δεν συμφωνεί να φεύγει. Όχι, να συμφωνήσουμε όχι, αλλά φοβάμαι ότι πια δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εδώ που φτάσαμε. Γιατί φτάσαμε όπως φτάσαμε. Θα έχει δίκιο ο κύριος Φωτόπουλος να μας πει ότι θα μπορούσαν να είχαν γίνει διάφορα πράγματα, να είχαμε κόψει δαπάνες, να είχαμε κάνει 1000 πράγματα. Αλλά δεν τα κάναμε. Χαίρομαι που το λέτε. Είναι γεγονός, μα δεν είναι έτσι. Είναι. Πάντως, κύριε Κόνστα, εδώ που βρισκόμαστε δεν έχουμε άλλο δρόμο. Πάντως, κύριε Κόνστα, από ό,τι βλέπω, τάμα το έχετε κάνει. Να μην πείτε ποτέ καμία καλή κουβέντα για εργαζόμενους και συνδικάτα. Εγώ εργαζόμενος δεν είμαι. Σας ακούω προσεκτικά. Θα πλήρωτος και μερικούς μήνες κιόλας. Σας ακούω προσεκτικά, κύριε Κόνστα, γιατί ξέρω τις απόψεις σας. Έχουν καταγραφεί. Ναι. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την στάση του κύριου Λιάνη, αλλά και για τη δήλωση του κύριου Αθανασιάδη. Θεωρώ τη στάση και των δύο παλικαρίσια και εγώ τη χειροκροτώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Εμείς μία άλλη κυβέρνηση ψηφίσαμε. Και βεβαίως, ναι, προσθέτω, υπάρχει θέμα πολιτικής νομιμοποίησης.
Καθαρές κουβέντες, κύριε Παυλόπουλε. Ναι, την επόμενη μέρα όμως δεν μας είπατε, κύριε Φωτόπουλε. Συμφωνούμε, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτή δεν είναι πολιτική Πασόκ. Το λέει και το Πασόκ. Η επόμενη μέρα δεν μπορεί να είναι αναγκαστικά μέρα σαν και αυτή που περιγράφετε εσείς, κύριε Κόνστα. Ποια θα Υπάρχουν είναι. Και άλλες πολιτικές. Δεν είναι μονόδρομος. Εσείς θέλετε να τα παρουσιάζετε ως μονόδρομο. Μπορεί η κυβέρνηση να διαπραγματευτεί επιτέλους. Γιατί από ό,τι είδαμε δεν διαπραγματεύτηκε. Και φαίνεται γιατί εκ των υστέρων έτρεξε να ζητήσει επιμήκυνση, εκ των υστέρων έτρεξε να ζητήσει μείωση του επιτοκίου, εκ των υστέρων να αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμα σε ποιο έτος θα πιάσουμε το στόχο το δημοσιονομικό έλλειμμα να είναι κάτω από 3%. Είναι ολοφάνερο ότι δεν διαπραγματεύτηκαν. Να διαπραγματευτούν επιτέλους και να σταματήσουν αυτά τα άλλα, αυτή την καραμέλα ότι από Δευτέρα δεν θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς. Το ακούνε αυτό 1 εκατομμύριο άνεργοι, τα 2,5 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας που είναι πεταγμένοι σαν μπάζα και σκουπίδια από αυτή την πολιτική στο περιθώριο για τα ζήτητα της ζωής και τρελαίνονται. Και αυτοί έχουν χρεοκοπήσει ήδη. Μα τι λέμε τώρα. Κύριε Φωτόπουλε, ποια είναι η πολιτική Πασόκ. Ναι, ποια είναι η πολιτική Πασόκ, κύριε Φωτόπουλε. Σε καμία περίπτωση. Άγρια, νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Η πολιτική διόγκωσης στο δημόσιο τομέα. Η πολιτική των επιχορηγήσεων. Όχι, η πολιτική των πελατειακών σχέσεων. Όχι. Ποια είναι η πολιτική Πασόκ. Σε αυτά, Πασόκ, όχι, συμφωνώ. Εσείς τι υπερασπίζεστε. Κύριε Κωνσταντάτο. Τι υπερασπίζεστε. Συμφωνώ. Η διόγκωση στο δημόσιο τομέα. Συμφωνώ εδώ που φτάσαμε. Τα κεκτημένα του ρετυρέ. Τι υπερασπίζεστε. Δεν υπερασπίζομαι αυτά. Μα θα υπερασπίζεστε. Μη βάζετε λοιπόν στη λογική μου πράγματα που συμφωνώ μαζί σας και δεν τα υπερασπίζομαι. Συμφωνώ ότι εδώ που φτάσαμε, βεβαίως έπρεπε να ληφθούν μια σειρά μέτρα. Συμφωνώ, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να νοικοκυρευτούμε, ότι πρέπει να σταματήσει κάθε σπατάλη, να κοπεί κάθε ρεμούλα με το μαχαίρι. Μα συμφωνώ, ποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει με το χτύπημα της φοροδιαφυγής. Πώς να μειωθεί σπατάλη. Σας ρωτάω, χτυπήθηκε η φοροδιαφυγή. Χτυπήθηκε... Πώς να μειωθεί σπατάλη, κύριε Φωτόπουλε. Πώς να μειωθεί σπατάλη. Σας έδωσε ο σωματείο η ΔΕΗ 20 εκατομμύρια επιχορήγηση. Πώς θα μειωθεί σπατάλη. 32. Και δεν είναι επιχορήγηση. Δεν είναι επιχορήγηση. Τώρα τα θυμηθήκαμε, κύριε Κωνσταντάτο. Όχι, αυτά χρήματα υπάρχουν. Που δίνονται 27 αυτά χρόνια υπάρχουν, νομιμότατα. Τώρα τα θυμηθήκαμε. Κύριε Φωτόπουλε, με αυτά προσπαθείτε να πλήξετε το συνδικάτο τη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ που αντιστέκεται στο ξεπούλημα τη ΔΕΗ. Να μιλήσουμε πολιτικά. Συμφωνείτε να ξεπουληθεί δηλαδή η ΔΕΗ, κύριε Κωνσταντάτο, θέλετε ναι ή όχι. Να απολυθούν, θέλετε να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι, θέλετε να μειωθεί το μισθολόγιο κάποιων για να μην ξεπουληθεί η ΔΕΗ. Πώς θα βγουν όχι, λογαριασμός. Βεβαίως. Δεν θέλω να απολυθούν ένα δημόσιοι υπάλληλοι. Σε καμία περίπτωση. Αυτό θα έλειπε. Θέλω να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή, να πληρώσουν επιτέλους οι έχοντες και κατέχοντες, για να μην είμαστε αντιμέτωποι με τέτοια διλήμματα και για να μην απολυθεί κανένα. Δεν θα βρείτε κανέναν που να διαφωνεί σε αυτό και έχετε απόλυτο δίκιο που το λέτε. Εγώ λέω το εξή. Πότε θα το βρούμε όμως αυτό το δίκιο. Εντάξει, θα το βρούμε. 1,5 χρόνος πέρασε όλοι και τίποτα δεν έγινε. Μην φωνάζετε πολύ δυνατά. Να φωνάξω εγώ πολύ δυνατά. Να ενώσουμε τις φωνές μας, να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο τώρα είναι. Το 34% όταν το κρατάει το κράτος, που σημαίνει ότι έχει τον έλεγχο των τηλεμολογίων, τον έλεγχο των μισθοδοσίας, τον έλεγχο των προσλήψεων. Γιατί το θεωρείτε ξεπούλημα, εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί αν που λέει και το 34% θα το καταλάβαινα. Θα ήμουν μαζί σας. Αλλά το 34% είναι ότι έχει τα δίκτυα, έχει τα τιμολόγια, όλα αυτά για τα οποία ανησυχείτε. Και δικαίως ανησυχείτε. Γιατί τώρα αντιδράτε έτσι, στο 17% μετοχοποίηση. Κυρία Μακρύ, έχει αυτά έλεγα και στους εργαζόμενους στον ΟΤΕ για να τους καθησυχάσουν, για να τους εφησυχάσουν, να τους αποκοιμήσουν, να τους χαλαρώσουν για να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν τους χαλάρωσαν, συγγνώμη. Αυτά οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ υπέγραψαν. Κύριε Φωτόπουλε, οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ έβαλαν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους για εκείνη την εθελούσια, την πολυτελή, για ό,τι έγινε τότε. Εμείς δεν θα λοιπόν τη βάλουμε ότι όμως. Τους έλεγαν κυρία Μακρύ, εμείς την υπογραφή μας προσέχουμε που τη βάζουμε. Δεν θα τη βάλουμε. Και τι άλλο δεν μπορούμε να δώσουμε εμπιστοσύνη στα γιατί λόγια μιας κυβέρνησης γιατί που όλες τις δεσμεύσεις πριν Αλέκτορ Λαλίση 3 τους πέταξε στον κάλαθο τον Αφρίζο. Τι άλλαξε στα τηλέφωνά μας που έγιναν γερμανικά. Πέστε μου, τι άλλαξε το τηλέφωνο μας. Ακρίβεινε, μήπως δεν έχουμε επιλογή, ελεύθερη επιλογή παρόχου, μήπως δεν έχουμε ίντερνετ, μήπως δεν έχουμε τηλέφωνο. Να την κάνουμε με τα χαρά σε αυτή την κουβέντα. Τι έχει Ξέρετε αλλάξει. Γιατί είναι σε αυτό το επίπεδο οι τιμές της τηλεφωνίας. Γιατί είχαμε την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας των οπτικών ινών. Αυτό είναι που βοήθησε και συγκρατήθηκαν οι τιμές. Να σας πω εγώ τι θα συμβεί στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Θέλετε να σας πω εγώ τι θα συμβεί σε όλες μας, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία εξαιρούμενη όταν το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας, κύριε Κώστα, από τα χέρια του δημοσίου πέρασε στα χέρια των ιδιωτών, τετραπλασιάστηκε εσείς, η τιμή της κιλοβατόρας. Κύριε Φωτόπουλε, αυτό κοιτάξτε έγινε. Τον κόσμο. Το αμφισβητείτε αυτό που σας λέω. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε τον κόσμο. Όχι, απαντήστε μου, το αμφισβητείτε. Θα σας απαντήσω αμέσως. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε τον κόσμο στα μάτια και πέστε τους ότι στο επόμενο αυτό τιμολόγιο. Κάνω πάντα. Ότι στο επόμενο τιμολόγιο του χρόνου, το 2013, που θα μπουν οι ρήποι, δεν θα κρυβούν τα τιμολόγια αν παραμείνει η ΔΕΗ δημοσία.